Δεν ευνοεί την αγορά η προεκλογική περίοδο και αυτό γιατί δημιουργείται ένα κλίμα αβεβαιότητα για τι πολιτικέ εξελίξει που έχει επιπτώσει και στην κατανάλωση. Οι πολίτε εμφανίζονται οικονομικά κουμπωμένοι, καθώ τα πάντα πλέον παγώνουν. Δυστυχώ, όταν προκυρήσονται εκλογέ, τουλάχιστον για ένα μήνα πριν και ένα μήνα μετά, όπω ξέρουμε τώρα ενδεχομένω θα έχουμε και διπλέ εκλογέ. Πάντα ο κόσμο είναι κουμπωμένο και ασχολείται μόνο με τι εκλογέ. Και αφήνει πιο πέρα ε, τις αγορές του. Ε, είναι πολύ σημαντικό βέβαια γιατί εδώ υπάρχουν κάποια έθιμα το δώρο του νουνού και όλα τα σχετικά και δυστυχώς ε, δεν μας βολεύει. Η χρονική συγκυρία δεν είναι υπέρ μας. Είμαστε αισιόδοξοι βέβαια, κρατούμε μικρό καλάθι δικό μας και όχι το καλάθι αυτά που βγαίνουν ε, και ελπίζω να πάμε καλά γιατί είμαστε πραγματικά και στην αλλαγή της σεζόν που πάμε για άνοιξη καλοκαίρι και για μας είναι πολύ δύσκολο, μια και ο χειμώνα δεν ήταν ιδιαίτερα καλά, καλός, όπως και οι εκπτώσεις δεν πήγαν καλά, οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Η αγορά θα επιθυμούσε μια πασχαλήνη περίοδο με ηρεμία, καθώς προέρχεται από μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, αφού ο απολογισμός των προηγούμενων μηνών δείχνει ότι σε οικονομικό επίπεδο τα καταστήματα δεν άφησαν τους τζίρους τους. Η αβεβαιότητα υπήρχε όλο αυτό το διάστημα, το είδαμε. Γενικότερα, σαν σεζόν το φθηνό προχειμώνας δεν πήγε καλά. Είδαμε ότι τα καταστήματα δουλέψαν μόνο 10 μέρες λίγο πριν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Οι εκπτώσεις δεν κύλησαν όπως έπρεπε να πάνε. Ε, πραγματικά ήταν δύσκολες, παρόλο που υπήρχαν μεγάλες και πραγματικές εκπτώσεις, ε, δεν ε, λειτουργήσε το εμπόριο. Η ματιά των πολιτών θα είναι στραμμένη στις πολιτικές εξελίξεις και το πολιτικό τοπίο της επόμενης ημέρας και θα περιοριστούν στα απαραίτητα για τις αγορές ενόψη του Πάσχα. Νομίζω θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, πραγματικά. Ο κόσμο θα έχει στρέψει την, ε, τη ματιά του ας πούμε, στις εκλογέ και το τι μέλη γενέστε, γιατί αυτό, όπω καταλαβαίνετε, ε, θα ε, στιγματίσει την ζωή του για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Όποιο θα είναι αυτό που θα είναι. Ε, και ο κόσμο σίγουρα έχει κάποια ανησυχία. Ε, είδαμε ότι υπάρχει και μια αποστροφή γενικότερα προ την πολιτική ζωή. Ε, αυτή την περίοδο γιατί γιατί έγινε το δυστύχημα των Ντεμπών. Γενικότερα, όμω, λόγω εκλογών αναμένεται ένα πάγωμα στον κρατικό μηχανισμό που θα έχει επιπτώσει και στι πληρωμέ σε πολλού κλάδου. Και το βέβαιο είναι ότι η αγορά δεν μπορεί να σταθεί όρθια αποκλειστικά με δημόσιου υπαλλήλου και συνταξιούχου. Χρόνια τώρα το ξέρουμε. Πριν τι εκλογέ, τουλάχιστον για ένα μήνα και μετά για τουλάχιστον ένα μήνα, δεν βγαίνουν έργα, δεν γίνονται πληρωμέ. Κανένα δεν βάζει την υπογραφή του σε κάτι, γιατί δεν ξέρει αν ένα γραμματέα ή ένα υφυπουργό ή είτε υπουργό σε, τόσο μεγάλο επίπεδο, αν θα είναι αύριο. Οπότε δεν γίνεται τίποτα. Οπότε, αν σκεφτείτε ότι έχουμε δύο μήνε, τουλάχιστον θα έχουμε, α μην υπολογίσουμε και τις διπλές εκλογές, που θα είναι όλα τα πράγματα μετέωρα. Αυτά δεν βοηθούν την αγορά, δεν προχωράει τίποτα.